Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φιλάθλο προς το φιλάθλο με pre-game σχόλια για το Ολυμπιακός Freiburg. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ είμαστε εκπομπή φιλάθλων και όχι δημοσιογράφων. Λέμε δηλαδή αλήθειες, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να κρύβουμε τίποτα και να λέμε άλλα αντί άλλων μέσα από το απαράμιλο πάθος και την αγάπη για την ομάδα του Ολυμπιακού μας καθημερινό, κερδο, χωρί να βρίζουμε κιόλα, χωρί να χαρακτηρίζουμε και χωρί να προσβάλλουμε του άλλου εξ όταν διαφωνούμε μαζί του. ή και να βρίζουμε πάλι τρίτου εξ που όλα αυτά θεωρώ ότι φυσικά και είναι άνανδρα. Άρα λοιπόν σε λογικά πλαίσια, αυτό είναι το μοτίβο πάνω κάτω τη εκπομπή και τα γνωρίζουν όλα αυτά πολύ καλά. Όσε και όσοι ακούνε ανελειπώ, του χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο, Ελληνίδε Έλληνε και εμεί, Ολυμπιακοί και εμεί, είτε σχολιάζουν και συνεισφέρουν δηλαδή στο να γίνεται διαδραστική η βάση, είτε όχι. Είτε εδώ στο πρώτο κανάλι, είτε και στο δεύτερο, το οποίο σύνδεσμο βρίσκεται ακριβώ από κάτω στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε σχόλιο δικό μου καρφιτσωμένο. Έτσι ώστε να μπορέσετε να μπείτε μέσα άνετα, να πατήσετε και να ακούσετε τι εκπομπέ που ανεβαίνουν και εκεί, όπου σήμερα Λέμε να ανταλλάξουμε απόψει όσον αφορά την πορεία των ομάδων στην Ευρώπη που ξεκινάμε τώρα όλοι μαζί να δούμε ποιο θα τα πάει καλά, ποιο όχι κλπ. Και γιατί. Τώρα, όμω, εδώ πέρα θα εστιάσουμε προφανώ στα δικά μα, του Ολυμπιακού μα τα θέματα. Κάνουμε σε φταί με ομάδα που την ξέρουμε από πέρυσι την έχουμε αντιμετωπίσει και προφανώ θέλουμε να πάρουμε εκδίκηση, να πάρουμε το αίμα μα πίσω. Και για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεχάσουμε τον αγώνα τον προηγούμενο με την ΑΕΚ. Να έχουμε ως στόχο την νίκη και μόνο. Εξάλλου οι δύο ομάδε έχουν αντίθετη πορεία, θα έλεγα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό μα φέτο παρουσιάζεται πιο δεμένο, πιο ομάδα να το πω, πιο νοικοκυρεμένο, πιο σουλουπωμένο, με καλύτερο κέντρο ειδικά, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Και αντιθέτω, οι Γερμανοί τη Φράιμπεργκ, παρόλο που είναι η ίδια ομάδα σε σχέση με πέρυσι, πάνω κάτω, παρουσιάζεται αποσυντονισμένη, ειδικά στην άμυνα, στην όλη η φάση εκεί της αμυντικής λειτουργίας τους, τους πετάει γκόλ όποιο θέλει. Και τι γκόλ, ε, πολλά κιόλα. Ήδη έχουν φάει 5-0 από τη Στουτγκάρδη, αλλά και τώρα τις προάλλες εντός έδρας, απέναντι στην Μπορούσια Ντόρκμαντ, ιτήθηκαν με 2-4, έτσι. Τράβα ένα δάχτυλο, πες της. Ε, ναι, όταν μια ομάδα δέχεται 4 με στην έδρα της, και σε έβαλε 2 γκόλ, δεν έχει σημασία. Πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά, προφανώς, έτσι. Πήγε δηλαδή περίπατο η καλή φυσική κατάσταση που είχαν πέρυσι, όταν είχαμε παίξει, και αντιθέτω εμεί ήμασταν χώμα, εντάξει. Μόνο ομάδα δεν ήμασταν. Πάντω θεωρητικά, από το τρίτο γκρουπ, από το οποίο και κληρώθηκε αυτή η ομάδα στον όμιλό μα, ήταν, θα έλεγα, από τα δυνατά ονόματα. Όλα αυτά στη θεωρία, έτσι. Έχουν τον ίδιο προπονητή από το 11, φαντάσου, τον Streich, ο οποίο και τη σταθεροποίησε αυτή την ομάδα, στην Bundesliga, εκεί στην πρώτη εθνική του, τη Γερμανία από το 16 μέχρι και τώρα, έτσι. Την ανέβασε, παραδεχόμαστε. Με καλύτερε επιδόσει τη σεζόν 13-14 και 22-23, δηλαδή πέρυσι. Και γενικά αυτό ο προπονητή, ξαναλέω, ο Strike, έχει ω αγαπημένο σύστημα το 4-2-3-1. Και θα έλεγα γενικά ότι πέρυσι ήταν το αποκορύφωμά του όσον αφορά ευρωπαϊκέ πορείε κτλ. Δηλαδή φτάνοντα του 16 του Europa League. Πέρυσι μα νίκησαν εντό έδρα και θυμόμαστε στην αρχή του αγώνα, ειδικά εκείνο το κακό, κάκιστο θα έλεγα, ξεκίνημα τη ομάδα μα. Αλλά και εκτό έδρα είχαμε φέρει σοπαλία. Ενώ κερδίζαμε 0-1, εκεί κοντά στο τέλο θυμάμαι, είχαν βάλει στα δίχτυα τον Ρέτσο με κεφαλιά. Που έχασε φυσικά ο Ρέτσο και φάγαμε τον γκολ. Που ο Πασχαλάκη και πάλι είχε κατεβάσει ρολά. Και ω γνωστόν είναι ψηλή ομάδα. Εξού και το γεγονό ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε και το Σολμπάκεν για πρώτη φορά, ο οποίο έχει ύψο 1,86 και στην Εκστρέμ θα γυρνάει ξέρω εγώ, σε στιμένε μπάλε. Αυτά να μαρκάρει, βοηθάει. Άρα η λογική λέει ότι θα τολμήσει ο Μαρτίνε θα τον πετάξει μέσα, είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο. Δηλαδή είτε ω βασικό, είτε μπορεί να περάσει μέσα και ω αλλαγή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ιμπόρα, ο οποίο και αυτό είναι ψηλό, πανύψιλο, ναι, όντω κουμπώνει σε αυτό το κομμάτι. Στο άλλο όμω τη ταχύτητα δεν νομίζω. Δηλαδή, αν ήμουν προσωπικά στη θέση του Μαρτίνεθ και είχα αναγκαστικά στην ομάδα μου ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή όπω είναι ο Ιμπόρα, όχι σύγχρονο ποδοσφαιριστή δηλαδή, θα τον πετούσα μέσα μόνο σε αγώνε κυπέλου. Και αν στην πρώτη φάση κιόλα εκεί, όχι αργότερα σε προημιτελικά, ή μητελικά και τέτοια, είπαμε. Και βασικά δεν θα τον είχα καθόλου μα καθόλου στην ομάδα μου, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά, Όντω έχει το ύψο που ταιριάζει εκεί απέναντι στου Γερμανού. Να δούμε, έτσι. Μακάρι να μπορέσει να τον καλύψει ο Μαντί Καμαρά και ο Έσε. Εφόσον παίξουν και οι δύο μαζί του. Αυτό λέει η λογική, εντάξει. Αλλά μετά χάνει από μπροστά, έτσι. Μέσω επιθετικά. Εκτό και αν ανεβαίνει ωραίο Καμαρά. Τι να πει. Να έχει δηλαδή το ρόλο του οχταροδεκαριού. Τι να πει. Αυτά είναι σενάρια όλα. Δεν γίνεται φυσικά να μπούμε στο μυαλό του προπονητή. Αλλά οπωσδήποτε ο Φορτούνη και ο Μασούρα θα ξεκινήσουν ω βασικοί που είναι και ανεβασμένη, δεν το συζητάμε. Βάλε μέσα και Ελκαμπή Πασχαλάκι, Ροντινέη. Έτσι, αυτή είναι η πιο σίγουρη. Βάλε και το Ρέτσο, που τον πιστεύει πολύ ο Μαρτίνεθ. Και από εκεί και πέρα έχουμε 50-50 όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ εκεί ανάμεσα σε Κίνη και Ορτέγκα. Και αυτό διότι ο Κίνη προφανώ και δεινοπάθησε απέναντι στην ΑΕΚ. Άσε που είναι και η καρτάκια, θέλει προσοχή. Πάντω για τα λεφτά του, για το συμβόλαιό του είναι μια χαρά μεταγραφή. Και α είναι μεγάλο, δεν πειράζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Για εφεδρικό, κούκλα. Σου παίζει μάλιστα και τι δύο πτέρυγε. Λοιπόν, επανέρχομαι στου αντιπάλου μα, έτσι, τη Freiburg, να πω ότι πουλήσανε ξέρω εγώ τρει παίχτε πολύ πάρα πολύ σημαντικού για την ομάδα του. Και αγόρασαν βέβαια άλλου τρει για να του αντικαταστήσουν. Έλα όμω που μέχρι στιγμή αυτοί οι τρει καινούργοι δεν του έχουν βγει. Αλλά α μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ο τερματοφύλακα ο Φλέκεν και οι δύο επιθετικοί Σάντε και Ιόμ Πολύθηκαν, ξαναλέω, και έτσι οι Γερμανοί εκεί βάλανε στα ταμεία του 30 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση αυτών των τριών παικτών. Και ανταυτόν φέρανε συγκεκριμένα τον Αντάμου από τη Σάλτσπεργκ, τον επιθετικό, 22 ετών, τον 29χρονο επιθετικό πάλι τον Φίλιπ από τη Wolfsburg. τον 25χρονο τον Μιούλα, έναν γερμανό τερματοφύλακα, 25 ετών, με λόγια, πολύ πιο οικονομικέ λύσει και λογικό είναι να μην βγουν, έτσι. Ε, είναι τώρα δύσκολα. Δηλαδή, δεν και καλά να βάλουν και λεφτά στην τσέπη, να κρατήσουν, ε, δεν γίνεται. Ορίστε, την πάτησε έτσι. Αλλά πρόβλημά του, έτσι. Πάντω η δύναμή του γενικά είναι τα extreme, τα δύο. Τρομερά. Ο Ιταλό δηλαδή ο Γκρίφο, αλλά και ο Ιάπωνας, ο Ντοάν, βεβαίως. Πεχτάρες και οι δύο. Και από πίσω, έξω δεξιά πάλι, για πάγκο, βάλε και το σαλάι, τον Ούγκρο. Δεξί μπακ εκεί, συντηλιά, ο Γάλλος. Και πίσω κεντρική οπισθοφυλακή, Γερμανία, έτσι, δίδυμο. Λινχαρτ και Γκίντα. Αν τους προφέρω σωστά, γιατί γερμανικά δεν ξέρω, δεν με απασχολούν. Λοιπόν, θα δούμε επιτάπητος, εάν αυτή η ομάδα της Freiburg θα συνεχίσει να πετάει σε χαμηλές πτήσεις και στο καρεσκάκι που αυτό θέλουμε εμείς ή αν από την άλλη θα βγάλουν αντίδραση και θα παρουσιαστούν όπως παρουσιάζονταν πέρυσι. Να το δούμε λοιπόν. Πάντως μέχρι στιγμής ξαναλέω δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Δηλαδή μιλάμε η μέρα με τη νύχτα πραγματικά. Άρα δηλαδή πιο πιθανό είναι να ρίξουμε εμείς τριάρα που λέει ο λόγος παρά να δεχτούμε όπως πέρυσι. Τι να πω κι εγώ, αυτό λέει λογική. Φυσικά και θα εξαρτηθεί και από τον Ολυμπιακό εννοείται. Αλλά γενικά τον προπονητή τον Μαρτίνεθ όσον αφορά το διάβασμα των αντιπάλων, μένω ήσυχο πραγματικά, διότι το επιτελείο του εκεί πέρα, που είναι και νέα παιδιά, σε αυτό ειδικά το κομμάτι το έχουν, έτσι. Και γνωρίζουν άριστα το πώ να καταστρέφουν γενικά το παιχνίδι των αντιπάλων. Τον εκάστοτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπω σημαντικό είναι το γεγονό ότι ο Ολυμπιακό μα πρέπει οπωσδήποτε να τη χτυπήσει στην κόντρα στην άμυνά τη, η οποία είναι αργή, παναργή. Ε ναι τώρα, αυτή είναι βαρύ, εκεί πίσω οι Γερμανοί. Άρα λοιπόν, Μασούρα και Ελκαμπή να πιέζουνε, να του πνίξουνε, να του αναγκάσουνε να κάνουν το λάθο και ορίστε, ζημιά γκολ. Αυτό είναι. Ωραίο σαν άκουσμα, αλλά πρέπει να γίνει και στην πράξη. Και για του δύο που προανέφερα, δηλαδή Μασούρα και Ελκαμπή, εφόσον έχει κέφια κτλ να γίνει η μαμά του εντό αγωγικών και να του ταΐσει ο Φορτούνη. Πάμε λοιπόν να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε καμία μα καμία σχέση με την περσινή ομάδα η οποία ήταν για μένα ένα συνονθήλευμα. Ε, ναι, όταν τερματίζει τρίτο και αποτυγχάνει και στην Ευρώπη, δεν το κάνει. Να κάθομαι να καυχαίμαι για ένα καλό αποτέλεσμα, για ένα 1-3 στην ΑΕ, ξέρω εγώ. Αυτό θεωρώ ότι είναι γελίο. Έτσι έθελο τυφλό, πώ το λένε. Πάντω να πω για τον Ιμπόρα ότι έχει πάρα μα πάρα πολύ καλή παράδοση σε αυτή τη διοργάνωση έτσι, του Europa League. Το έχει σηκώσει κιόλα έτσι με τη Σεβίλη τρει φορέ και άλλη μία με τη Villarreal. Που εκείνε τι τρει φορέ με τη Σεβίλη ήταν ο Μαρτίνεθο βοηθό εκεί πέρα του Έμερι. Και πιο συγκεκριμένα έχει στη διοργάνωση αυτή 48 συμμετοχέ και έχει πετάξει 7 γκολ. Τότε δηλαδή που είχε περισσότερα τρεξίματα ήταν λίγο πιο γρήγορο, εντάξει. Αλλά ποτέ δεν ήταν κανένα γρήγορο, μην τρελαθούμε. Βέβαια από τότε έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έτσι. Να το πούμε και αυτό, αλλά και φυσικά να το αναλογιστούμε. Μεγάλωσε τώρα πλέον, περνάνε τα χρόνια, δεν περιμένουν κανέναν από εμά γενικά. Εξάλλου γενικά τους παίχτες τους κρίνουμε με βάση το παρόν, αλλά και το μέλλον, το κοντινό έστω. Και όχι από το παρελθόν, ορίστε κότζα, Μαρσέλο ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ακούμπησε. Για διάφορους λόγους, εντάξει, δεν χρειάζεται το να τα ξαναλέμε. Που κάτι έμαθα ότι βγήκε κιόλα και Έδωσε εύσημα εκεί μέσω των ε, κοινωνικών δικτύων στον Μπερνάρ του Παναθναϊκού, ο οποίο έβαλε τρία γκολ στο Αγρίνιο. Κατάλαβε. Ε, εντάξει, συμπατριώτη και αυτά. Αλλά για Ολυμπιακό, γενικά τσιμουδιά ο συγκεκριμένο. Τι να πει. Αλλά γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι να κρίνουμε του παίχτε με βάση το τώρα. Διότι εμεί, ω φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού, θέλουμε τώρα επιτυχίε. Έχουμε απαιτήσει. Δηλαδή για νίκε, καλά αποτελέσματα, καλή νεοτροπία και τίτλους γενικά, πρωταθλήματα κύπελα και τρομερές πορείες στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα λογικά. Εδώ δεν είδε, παλιά, ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Κυρνίκος ο Αλέφαντος, δεν τον είχε τελειώσει από την ΑΕΚ, τον είχε τελειώσει. Θα πει τώρα μετά ξαναπήγε Πανιόνιο και πέταξε πολλά γκολ, δεν έχει σημασία, γιατί την ΑΕΚ δεν έκανε και είχε απαιτήσει κιόλα. Παραπάνω μέρες άδεια. το Πάσχα και ξέρω εγώ τι, άρα πρέπει να τα ζυγίζουμε όλα. Για πάμε όμως και στα δικά σας σχόλια, να ακουστούν και αυτά να απαντηθούν κτλ. Διότι προφανώ γραπτό το να απαντήσω αναλυτικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει χρονικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Λεωνίδα το Λούγκο, ο οποίο έρχεται τα καλύτερα, αντευχόμαστε, και δηλώνει απογοτευμένο με βάση τα όσα είδε με την ΑΕΚ, έτσι από τον προπονητή, λέει χαρακτηριστικά ότι διέλυσε την ομάδα βάζοντα μέσα τον Ιμπόρα. Όντω αυτό ισχύει, τα έχω πει και εγώ. Άσε λέει που πέτυχε, λέει την ΑΕΚ χωρί τέσσερι βασικού και δεν κέρδισε. Και ενώ μετά το 25 ανέβηκε, μετά πάλι έκανε φοβικέ κινήσει. Κακό λέει δεν ρίσκαρε, εσύ ο Μαρτίνεθ, εντάξει, τα έχω πει κι εγώ. Αλλά με όταν τα λέμε αυτά γινόμαστε κακοί. Για μερικού που έτσι τα βλέπουν όλα ρόδινα και θέλουν να τα παρουσιάζουμε κι εμεί όλα ρόδινα, αλλά δεν είναι έτσι εδώ πέρα. Άμα δεν το του αρέσει, προφανώ, α ακούνε δημοσιογράφου που του δουλεύουν ψιλογαζί, μέσα στα μούτρα του, και εκεί αυτοί, εντάξει, πρόβατα. Πάμε παρακάτω. Προσθέτει ότι κακός έβγαλε το φορτούνι, βεβαίω, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν κατάλαβα. Άσε λέει που για εκείνον λέει ότι ο Ρέτσο δεν υπάρχει ω παίχτη, λέει. Τέλο. Δεν του εμπνέει η εμπιστοσύνη καμία. Μάλιστα. Ακόμη λέει και στον κόλπο ακυρώθηκε του αραούχο, βλέπει ότι τον κοιτούσε απλά ο Ρέτσο. Συμφωνώ απόλυτα. Αμολούσε λέει χαρταετό, ντροπή. Μάλιστα. Και απαιτεί το να μα πούνε, λέει, εκεί κάποιο υπεύθυνο από τον Ολυμπιακό μέσα, τι γίνεται με τον Αλεξανδρόπουλο. Τι γίνεται με τον Μπρνίτ. Γιατί λέει πάνω να τους φάνε. Και αντίστοιχα ο Φρέιρε ας πούμε μια χαρά τον σπρώχνουνε. Λυπάτε λέει αλλά δυστυχώς παραμεθιάζουν τον κόσμο. Καλά αυτό εννοείται. Και είναι μερικοί που τσιμπάνε, ε, πρόσεξε. Αυτό είναι το λυπηρό, ακόμη πιο λυπηρό θα έλεγα. Αλλά εντάξει ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλή μόνο. Και λέει κατά τα άλλα, ζει το Ολυμπιακό μα και κανένα δημοσιογράφο, καμία διοίκηση πάνω από τον Ολυμπιακό μα. Εννοείται αυτό. Χαίρομαι πολύ. Κανένα. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Κανεί. Μετά. Γιάννη Σιφνέο, καλησπέριζει. Μετά ο Dominator λέει έλεο πια με τον Ιμπόρα. Ευτυχώ λέει που τα λέει κάποιο, δηλαδή εγώ. Ευχαριστώ. Μετά 63 ζήσει 63. Έλεο και εκείνο λέει για τον Ιμπόρα. Μα τα πρίξανε. Μόλι βγήκε λέει η τριάδα. Φορτούνη δηλαδή, Μασούρα και Ποντένσε. Η ομάδα με την ΑΕΚ ήταν άστα να πάνε. Συμφωνώ. Πώ θα κάνει μπουκαλό Ιμπόρα άντε Άντεντε, μα δεν γίνεται. Μόνο με αμάξι. Και αν μετά είναι ο Δημήτρη ο Πιλαφίδη, ο οποίο και θέλει δίδυμο στην κεντρική οπισθοφυλακή του Ολυμπιακού μα, τον Φρία με τον Ερνάντε. Του δύο Αργεντίνου από κάτω. Αλλά και να μπέχτη οπωσδήποτε εκεί το κέντρο να πάρει τη θέση του Ιμπόρα. Ε, ναι, εντάξει, έχουμε τον Αλεξανδρόπουλο. Για μένα να φύγει ο Ιμπόρα και ο Καρβάλιο, ό,τι σου λέω. Τι πιο απλό, ε. Βέβαια, είναι μερικοί που θα διαφωνήσουν με αυτό, δεν πειράζει. Εγώ πάντω αυτό βλέπω, ότι ο Ιμπόρα και ο Καρβάλιο δεν σε βοηθάνε, δεν σου κάνουν για Ολυμπιακό. Τελείωσε. Πολύ ασταθή ο Πορτογάλο. Πολύ, πώ το λένε. Που δεν τον έφερε κανένα Μαρτίν εδώ, ε. Κανένα προπονητή Πορτογάλο. Ο ίδιο ο πρώτο τον έφερε, γιατί ξέμεινε από εκεί πέρα. Ξέρει τώρα. Τα αποφάγια που λέγαμε τη Nottingham Forest. Α, μπράβο. Που από τέτοια έχει φέρει πολλά. Λοιπόν, άντε φέτο να δούμε, μπα και βγει κανένα. Γιατί Boulder και Ουιτζό τη πλάκα θυμόμαστε. Και αν πας πιο πίσω και θυμηθεί τα ίδια, όλη τη πλάκα. Μετά, επόμενο σχόλιο. Βασίλη, Ολυμπιακό. Εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα μα, βεβαίω. Έτσι λέει και ξεκινήσω η μπόρα, λέει, στον αγώνα με τη Freiburg, σημαίνει ότι είναι βίσμα. Καλά, αυτό χρειάζεται για να καταλάβει ότι είναι βίσμα. Αυτό το έχουμε καταλάβει ήδη. Αφού στην προετοιμασία, αν θυμάσαι, στο βασικό στάδιο, συνέχεια μαζί περπατούσαν είτε, ξέρω εγώ, με τον Κορδόν είτε με τον Μαρτίνεθ. Ο Ιμπόρα, βεβαίω. Αλλά μπρατσέ λέμε, Αγκαζέ. Κατά τα άλλα, λέει, θα έπρεπε ο Μπιέλ να είχε πολιθεί ήδη με 4,5 εκατομμύρια. Κι α είχε, λέει, χασούρα, χαλάλι. Συμφωνώ απόλυτα. Να μην μα λένε οι δημοσιογράφοι γενικά, ντε και καλά, για μασούρα φορτούνη μόνο. Βάλα και το μαντίκα μαρά, ξέρω εγώ, για τα συμβόλαια. Για να νέωση. Ναι, όχι, είναι και ο Πασχαλάκη, κύριε. Να τα λέτε. Το συμβόλαιο του λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι. Άρα, λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό, βλέπει. Κατεβάζει ρολά, λέμε. Τι άλλο να κάνει για να τον ανανεώσει. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τα λεγόμενα εδώ του Βασίλη του Ολυμπιακού, ο οποίο λέει ότι επί εποχή κόκαλη να πούμε δεν πρόκειται να περνούσαν ούτε απ' έξω από του Ρέντι κάτι, ξέρω εγώ, η Μπόρα και κάτι Καρβάλιο και κάτι Φρέιρε. Εντάξει, κοίταξε, είχε φέρει και το Νταραλίδι, ε, ο κόκαλη. Από το Πανηλιακό, από τον πύργο κάτω, βέβαια. Ίδιο στυλ, έτσι, με τον Ιμπόρα, τη πλάκα. Αργό. Ψηλό, βαρύ, σχόλασε. Μετά ξανά ο Δημήτρη, ο Πιλαφίδης, Όσο λέω η μπόρα έχει την εύνοια του κορδόν, θα παίζει ολυμπιακό. Εντάξει. Μακάρι το καλοκαίρι, το ερχόμενο, να μαθαδιάσει τη γωνιά. Συμφωνώ. Για καμιά λαμία ή καμιά κυφισιά είναι μια χαρά. Άσε λέει που δεν στρίβει με τίποτα. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Και προτείνει άλλο να καλό, τον Πέδρο Ενρίκε. 27 ετών, με ύψο 1,88 και αξία 3 εκατομμύρια. Πρώην παίχτη λέει τη Corinthians. Εκεί, Βραζιλία κάτω. Μάλιστα. Μετά ξανά ο Dominator. Εκείνο θα έβαζε, λέει, με τη Φράιμπεργκ, Πασχαλάκη, Ρέτσο, Ντόι, Ροντινέι, Ορτέγκα, Καμαρά, Έσε, Φορτούνι Μασούρα, Ποντένσελ, Καμπί. Διότι θέλει ταχύτητα, λέει, με του Γερμανού. Εντάξει, ο Ισπανό, ο Μαρτίνεθ, σου λέει, θέλω και ύψο. Γι' αυτό ενδέχεται να βάλει μέσα και η Μπόρα, αλλά μπορεί και Σολμπάκεν, πρόσεξε. Μικρή πιθανότητα, αλλά όλα γίνονται. Μετά, Κριστί, Έχουμε λέει απαλλαγή από μπουχαλάκι και μπλέξαμε τώρα με το νέο μπουχαλάκι. Δηλαδή, ο οποίο είναι μάλιστα και πιο αργό από εκείνον. Δηλαδή, τον Ιμπόρα. Συμφωνούμε απόλυτα. Τα λέγαμε εμεί εδώ, τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε, είδε. Φύγαν αυτοί και φέραν άλλου μετά τώρα, ξέρει, πάλι τα άλλα. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να είναι όλοι παίχτε καλοί, να μα αρέσουν όλοι, αλλά είπαμε. Όχι και έτσι, τόσο αργό. Αλλά και σε μεγάλη ηλικία, τι να πω. Είχε βάλει Ξέρω εγώ για ποδητήρια λέει. Εν περιπτώσει τώρα, οι Ισπανοί Επέλεξαν αυτόν, λάθο για μένα. Και προχωράμε τώρα μετά. Κώστας Κεφαλίδη. Καλό προπονητή ο Μαρτίνετ, συμφωνούμε. Ωραία δουλεύει, άριστα. Αλλά είναι και φοβικό, λέει. Συμφωνούμε και σε αυτό. Και τα έχουμε πει. Πρέπει λέει, να καταλάβει ότι είναι στο Ολυμπιακό και όχι πλέον στη Γρανάδα. Ή και στην Εσπανιόλ πέρυσι, ε. Άντε, λέει, να αρχίσουν να μπαίνουν και άλλοι ποδοσφαιριστέ σιγά-σιγά, να του βλέπουμε, να προσφέρουν. Είδαμε πάλι τρικυμίε εκεί στην άμυνα, ελαίο κίνη, τρώει και κάρτε, τα έχουμε πει. Να προσέχει ο Ροντινέη, βεβαίω. Άρα λέει πρέπει να δουλέψει την άμυνα, λέει πολύ ο Μαρτίνεθ. Και δεν μπορεί να καταλάβει, λέει, γιατί θέλει να βάλει ω βασικό τον Ιμπόρα. Κανεί δεν μπορεί. Βασικά είναι μερικοί που τον υποστηρίζουν. Εντάξει, δικαίωμά του. Λένε ότι είναι παιχταρά και αυτά, ναι, μπράβο. Δεν τρέχει. Θα πουλήσει μπάλα. Θέλει, δεν θέλει. Και προφανώ λέει θα τον προσπερνάνε αέρα. Γιατί είναι αργό, ε βέβαια. Καλό θα ήταν να κρατήσει το δίδυμο εκεί να διατηρήσει, δηλαδή το S με καμαρά. Ε, βέβαια. Μετά είναι ο Κωστάκη. Λέει κάτι άκουσε για το Μόντριτ. Ε, εντάξει. Το ίνδαλμα του Μπρνίτ, λε. Ε, ναι, συμπατριώτε είναι. Θα τον θαυμάζει, εννοείται. Είναι ένα θαυμάσιο ποδοσφαιριστή. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Μεγάλωσε και αυτό, αλλά είπαμε, είναι μηχανάκι αυτό, τρομερό. Στο κέντρο, Ρεαλ Μαδρίτη. Χάλαγε τον κόσμο. Μετά ο Παντελή Α πρέπει μέσα στον Ολυμπιακό να καταλάβουν ότι η μπόρα φέρνει μόνο μπόρα. Καλή επιτυχία να έχουμε και με την νίκη πιστεύει λέει ότι ο Μαρτίνεφ έχει καταλάβει τα λάθη του, μακάρι. Και λέει να περάσει τα δικά του το Γενάρη όσον αφορά διορθώσει εκεί, μπαλώματα για παίχτε και βλέπουμε. Να κινηθούν εκεί κορδόν και πρόεδρο, μάλιστα. Μετά θριλάρα 1925, συμφωνούμε για άλλη μια φορά, εννοείται. Και είδε για τον Μπαχάρε ότι πάει καλά. Βεβαίω και πάει, είναι ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τα έχουμε πει. Αλλά ο Κορδόν ήθελε να συνεργαστεί με Ισπανό εννοείται, το προτιμούσε, αλλά και ο πρόεδρο το ήθελε αυτό. Ισπανό ειδικά, ντε και καλά, προπονητή. Εντάξει, αυτό είναι τώρα, αυτόν στηρίζουμε και προχωράμε. Διότι και αυτό εντάξει, έχει καλά στοιχεία. Να δούμε μετά. Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο. Με ευχέ, αντευχόμαστε. Ήμαρτον λέει με τον Ιμπόρα. Όπω τα λέω και εγώ, λέει εδώ και καιρό, Απορεί με δημοσιογράφου, με αυτά που λένε, που τον καλύπτουνε, άντεντε. Και συμφωνεί ότι γενικά έσαι, καμαρά, ποντέντσε και πασχαλάκι, είναι μια χαρά, αλλά γενικά η ομάδα προφανώ και θέλει μεγάλη βελτίωση, εννοείται αυτό, θέλει χρόνο. Αλλά ξέρει τι γίνεται, όταν ε, παίζει έτσι, με καθυστέρη στο τέλο και αυτά, ο τερματοφυλακά, τα κρεαμπά και εκεί στο αράουτ, σου γίνεται συνήθιο σαν ομάδα. Έτσι είναι και στη ζωή, συνηθίζει. Έτσι δεν είναι. Το τσιγάρο, το νατάλλο, λοιπόν. Γι' αυτό έχουμε προβληματιστεί εμεί, έτσι. Μια μεγάλη δηλαδή μερίδα φιλών του Ολυμπιακού. Πάντως για τη συνέντευξη τύπου μια χαρά κάνει, τον είδε. Μια χαρά. Εκεί ό,τι πρέπει, μαζί του. Αλλά κατά τα άλλα τώρα για ποδοσφαιριστή. Άστο. Ορίστε, καμιά πόρτα. Τίποτα νυχτοφιλική, Τέτοια πράγματα Μετά ο Κριστόφ Ζαβόντνη. Μακάρι λέω Μαρτίνεθ να κατεβάσει την ομάδα ορθολογικά. Χωρί δηλαδή αλχημίε αλλά και αιμονέ, δηλαδή με ημπόρα και φρέιρε και τέτοια. Και όσο για ορισμένου δημοσιογράφου, κάνουν λέει το γάβρο αστακό, βεβαίω, μετά. Τζορτζ Γιάννικα, ελπίζω ο Μαρτίνεθ να μην συνεχίσει να κάνει κακέ αλλαγέ, και εγώ το ίδιο. Μετά. Στέλιο Στυλιανό, έρχεται καλή επιτυχία στην ομάδα μα, τον Ολυμπιακό μα, βεβαίω. Ο κόκκινο Θεό, από τον Ερυθρό Λευκό Τύρναβο. Δικαιολογεί εδώ το προπονητή, ότι εντάξει, λέει λόγω ύψου, επιλέγει τον Ιμπόρα απέναντι στη Φράιμπεργκ και του Γερμανού. Μάλιστα. Μετά Dennis Mill, who's from Canada but lives in China, λέει ξέρω εγώ αντίο ο Πίπα Άβυλα, πέρυσι και καλό τον Ιμπόρα. Νέο πονοκέφαλο, βεβαίω. Έτσι είναι, δυστυχώ. Και ο Γιάννη ο Σιφνέο λέει ξέρω εγώ για τον Μαρθελίνο, που εντάξει, τελείωσε εκεί από τη Μαρσέγ, ναι, τα είπα κι εγώ. Και πιστεύει πω ο Ιμπόρα θα έπρεπε να παίξει με την κυφισιά ω αλλαγή κιόλα. Βεβαίω, και όχι τώρα με τη Φράιμπεργκ. Και μάλιστα θέλει με την κυφισιά να είμαστε δύο γκολ μπροστά και να παίξει. Σωστό. Εντάξει, είπαμε, είμαι κυφισιά κιόλα. Τόσο πολύ. Δεν νομίζω, εντάξει. Ακόμη και αυτό που περπατάει, κάτι θα κάνει με την κυφισιά. Ω αλλαγή, το τονίζω. Λοιπόν, όσο για έναν εδώ πέρα που ήρθε και το παίζει έξυπνο, και προφανώ με κατηγορεί ότι δεν είμαι Ολυμπιακό και τρίχε κατσαρέ, που κάθε μέρα βγαίνω εδώ πέρα φιλοκερδό, είναι ντροπή σου, πραγματικά. Ξέρει, εσύ που με κάλεσε και στο γήπεδο να σε βρω τι να σε κάνω, ποιο είσαι, ένα τίποτα είσαι. Προτιμώ να έρθω σπίτι σου. Ή ξέρω εγώ, δημοτικό θέατρο, σύνταγμα, που θέλει. Κουμουντούρου, κλαθμόνο. Κάπου έστω κεντρικά. Ομόνια, που θέλει. Μήπω τη σκοτεινιά. Λοιπόν, έλα στο facebook να με βρει, Άρη Παπαδόπουλο. Κι άσε αυτέ τι ξυπνάδε εδώ πέρα. Θα μου πει εμένα τι να πω και πώ θα το πω. Ότι δίθεν εγώ λε ότι δημιουργώ γκρίνια, γιατί γκρίνια υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Ο κόσμο βλέπει. Εμένα χρειάζεται νομίζει να του τα πω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Αυτά στο σπίτι σου να λε στου άλλου τι να κάνουν. Σε εμένα πει, εντάξει. Που θα πάω εγώ να δω Ολυμπιακό πε του Καραϊσκάκη για να συναντήσω εσένα ντε και καλά. Γιατί ποιο είσαι, ξαναλέω. Θα σου πω εγώ από κοντά το ποιο είσαι, να βρεθούμε φυσικά να συζητήσουμε πώ λε, αλλά και να γίνουν και άλλα πράγματα. Να μην σε γνωρίζουν μετά αυτοί που σου πάνε να πάνε να κάνει κουμάντα. Σε μένα πάντως δεν περνάει. Λοιπόν αυτά, ραντεβού στο δεύτερο κανάλι εννοείται το πρωί της Πέμπτης, αλλά και εννοείται ξανά αμέσως μετά τον αγώνα Ολυμπιακός Φράιμπεργκ, με τα μεσονύχτια, εκπομπή δυνατή, πάνω κάτω μία ώρα το πρωί, αν και εφόσον σας άρεσε αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια, αυτά εδώ τα αθλητικά, που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και σένα. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ω επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά, προφανώς πολύ. Άρα, μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εάν και εφόσον την κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ από τον προτέρων, το εκτιμώ, σας χαιρετώ και με την νίκη. Ζήτω ολυμπιακό!